Υποδεχθούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας μας και να συζητήσουμε μαζί του αναλυτικότατα τον προγραμματισμό στο πλαίσιο του τριετού σχεδίου που έχουμε με τις πολλές λεπτομέρειές του και τις στρατηγικές του επιλογές. Έχω την αίσθηση ότι καταφέραμε και απαντήσαμε όλες τις απορίες του Πρωθυπουργού και τις γενικές και τις ειδικότερες και τις ακόμη πιο ειδικές. Είμαστε το πρώτο Υπουργείο και μας τιμά αυτό που επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός μετά τις ανακοινώσεις στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου η έμφαση ήταν πια στην ανασυγκρότηση και την επόμενη μέρα μετά την αξιολόγηση, και χωρίς πολλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό και να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε εδώ σήμερα στη συνέντευξη. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω. Σήμερα ξεκινάω έναν κύκλο επισκέψεων σε όλα τα Υπουργεία με αντικείμενο τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση του παραγόμενου έργου, αλλά θα έλεγα και την πιο άμεση συνεννόηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των καθυστερήσεων. Επέλεξα να ξεκινήσω αυτόν τον κύκλο από το Υπουργείο Παιδείας. Πρώτα απ' όλα γιατί για μένα είναι ένα γνώριμο Υπουργείο, το έχω ξαναεπισκεφθεί, άρα γνωρίζω από κοντά και έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παραγόμενο έργο. Δεύτερον, διότι θεωρώ ότι η παιδεία πρέπει να είναι το επόμενο διάστημα μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά και για τον τόπο. Η παιδεία είναι ένα δημόσιο αγαθό που πρέπει όλοι, ανεξαιρέτως, να έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Στα χρόνια της κρίσης, αλλά και νωρίτερα, τις εποχές που οι αριθμοί άκμαζαν, η παιδεία έγινε ένας στόχος συστηματικής και συντονισμένης επίθεσης. Επίθεσης που είχε ως βασική επιδίωξη τη σταδιακή μετατροπή της από κοινωνικό αγαθό σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν. Σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν στο οποίο θα είχαν πρόσβαση μόνο όσοι θα μπορούσαν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να το αγοράσουν. Η δική μας αντίληψη είναι στον αντίποδα αυτής της στρατηγικής. Πιστεύουμε στο δικαίωμα πρόσβασης όλων των Ελλήνων ανεξαιρέτως οικονομικής δυνατότητας σε μια σύγχρονη και ποιοτική δημόσια υγεία. Και πιστεύω ότι αυτό, δημόσια παιδεία, με συγχωρείτε, αλλά και για την υγεία, το ίδιο ισχύει και μπερδεύομαι. Σε μια σύγχρονη και ποιοτική δημόσια παιδεία. Και πιστεύω ότι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σήμερα στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, στη χώρα μας, είναι ταυτόχρονα και δείγμα προόδου, αλλά και δείγμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί η παιδεία είναι πράγματι η καλύτερη επένδυση για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την προκοπή του τόπου μας. Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας μία αναφορά στα πεπραγμένα, διότι στόχος αυτών των επισκέψεων βεβαίως είναι ο προγραμματισμός δράσης, αλλά είναι και ένας μικρός απολογισμός. Αλλού τα έχουμε καταφέρει καλύτερα, αλλού με καθυστερήσεις. Θέλω να επισημάνω ότι στον χώρο του Υπουργείου Παιδείας έγιναν πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες. Και καταφέραμε, παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες, πράγματα τα οποία θα μου πείτε για μια σοβαρή χώρα είναι αυτονόητα, αλλά στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Καταφέραμε το αυτονόητο για κάποιους, το οποίο δεν συνέβαινε όμως εδώ και 7-6 περίπου χρόνια από την κρίση και μετά, να ανοίξουν στην ώρα τους με όλα τα βιβλία και όλους τους καθηγητές στα σχολεία πέρυσι το Σεπτέμβρη και με πλήρη επάρκεια σε βιβλία.
Και ξέρετε, η δουλειά για να γίνει αυτό δεν είναι η δουλειά του καλοκαιριού. Είναι μια δουλειά που ξεκινάει σχεδόν 10 μήνες πριν. Και ήδη σήμερα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε ότι και φέτος το Σεπτέμβρη τα σχολεία θα ξεκινήσουν στην ώρα τους με επάρκεια σε βιβλία και σε έμψυχο δυναμικό. Παράλληλα, προωθήσαμε μέτρα και όριμες μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, ώστε να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε χρόνια προβλήματα, αλλά και να υπερβούμε παθογένειες και υστερήσεις. Προχωρήσαμε, για παράδειγμα, στη θεσμοθέτηση του ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού σχολείου και του ενιαίου τύπου ολοήμερου νηπιαγωγείου. Δώσαμε δηλαδή τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά δημοτικού, σε όλους τους γονείς που τα παιδιά τους είναι στα δημοτικά σχολεία, να έχουν την δυνατότητα να αφήσουν τα παιδιά τους μέχρι τις 4 το απόγευμα και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσουν ενδεχομένως, ιδίως οι εργαζόμενοι γονείς, από την έγνοια της φύλαξης και κυρίως τα ζευγάρια που δεν έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν τα παιδιά τους στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Δημιουργήσαμε επίσης δεκάδες νέα τμήματα και στελεχώσαμε εγκαίρως τα σχολεία ειδικής αγωγής. Ήταν προτεραιότητα για μας τα σχολεία ειδικής αγωγής. Θα αναφερθώ και περαιτέρω και παρακάτω σε αυτό το θέμα, διότι παίρνουμε πρωτοβουλίες και για την επόμενη χρονιά. Και κάναμε, θα έλεγα, ό,τι περνά από το χέρι μας για να κατακτηθεί βήμα-βήμα, δεν είναι εύκολη υπόθεση, ένα σχολείο ποιότητας αλλά και ισότητας. Σήμερα πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε ένα συνολικό σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας. Βασική άξονα σε αυτού του σχεδιασμού είναι η ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, η περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, η αναβάθμιση του λυκείου, η ομαλοποίηση, επιτρέψτε μου τον όρο, της δοκιμασίας των εξετάσεων για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας, ώστε να ενισχύσουμε τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και να δώσουμε χώρο και αξία στο λύκειο. Η ενίσχυση επίσης των ανωτάτων και ανωτάτων τεχνολογικών ιδρυμάτων με πόρους αλλά και με θεσμικές αλλαγές που θα σας περιγράψουμε αργότερα, η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, η επένδυση στη νέα γενιά. Στο πλαίσιο λοιπόν του τριετούς πλάνου μεταρρυθμίσεων για την εκπαίδευση, προχωράμε άμεσα στην υλοποίηση σειράς μεταρρυθμίσεων. Βασικός πυλώνας είναι η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και η υλοποίηση αυτού του στόχου εντός της επόμενης τριετίας. Αυτό σημαίνει, εκτός από το δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο, που είναι υποχρεωτική η φίτηση, νήπιο και προνήπιο. Με το προνήπιο, δηλαδή το έτος της προσχολικής αγωγής, να είναι στην διάθεση, στη δυνατότητα των γονέων να επιλέξουν σε ποια δομή θα στείλουν τα παιδιά τους. Όμως δεν θα υπάρχει κανένα παιδί από 4 ετών και πάνω που θα μένει έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλη τη χώρα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Ας ξεκινήσω από την προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από τον Σεπτέμβριο, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, επεκτείνουμε το ολοήμερο δημοτικό σχολείο σε όλα τα σχολεία της χώρας. Διότι η μεταρρύθμιση που ξεκινήσαμε αφορούσε τη μεγάλη μεν πλειοψηφία, αλλά δεν αφορούσε τα μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια σχολεία. Πλέον, από το Σεπτέμβρη, εντάσσονται και αυτά 830 μονάδες, σχολικές μονάδες, πάνω από 10.000 μαθητές, σε κάθε γωνιά της χώρας μας, στο πιο ορεινό χωριό, στο πιο απομακρυσμένο νησί, θα υπάρχει ο θεσμός του ολοήμερου δημοτικού σχολείου.
μειώνουμε σταδιακά τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Στόχος σε 2 χρόνια από τώρα οι μαθητές να μην υπερβαίνουν σε κάθε τμήμα τους 22. Δημιουργούμε επίσης από το Σεπτέμβριο του 2017 ένα δίκτυο συστήματος σχολικών βιβλιοθηκών στο οποίο σε πρώτη φάση θα ενταχθούν και θα διασυνδεθούν πάνω από 1.000 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα με αντίστοιχο αριθμό βιβλιοθηκών. Πάνω από 1.000 δημοτικά σχολεία στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει ήδη να γνωρίζετε όσοι καλύπτετε, όσοι είστε εκπαιδευτικοί συντάκτες, ότι έχει γίνει μια συστηματική προετοιμασία σε νέα προγράμματα σπουδών, αλλά και στο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό. Ιδίως στην ιστορία, στα θρησκευτικά, στις ξένες γλώσσες, στην τεχνική εκπαίδευση. Θα ήθελα να πω όμως ότι η μεγαλύτερη αλλαγή την οποία επιδιώκουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο γυμνάσιο και στο λύκειο της πατρίδας μας, είναι να αλλάξουμε την νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας. Είναι να πιστέψουμε όλοι μας, πρώτα οι γονείς, και να το μεταλαμβαδεύσουμε αυτό και στους μαθητές, ότι η πραγματική μαθησιακή διαδικασία γίνεται στο σχολείο, σε ένα ποιοτικό δημόσιο σχολείο, και όχι στο πάρεργο των φροντιστηρίων. Διότι κακά τα ψέματα, εδώ και δεκαετίες, έχει απαξιωθεί το λύκειο, στην πραγματικότητα είναι προθάλαμος, εξεταστικό κέντρο θα έλεγα, το λύκειο, και ουσιαστικά η ουσιαστική διαδικασία πολλές φορές έχει μεταφερθεί στις αίθουσες ιδιωτικών φροντιστηρίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Και εκεί στοχεύει και η πολύ ουσιαστική αλλαγή στη διαδικασία της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την οποία προωθούμε. Όμως αυτό δεν αφορά μόνο την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα, θεωρούμε αδιανόητο σήμερα η βασική εκπαίδευση της πλειοψηφίας των νέων μαθητών μας σε ξένες γλώσσες να μην γίνεται μέσα στο σχολείο. Και άρα θεωρούμε πάρα πολύ ουσιαστικό και να αλλάξουμε την νοοτροπία, αλλά και να ενισχύσουμε την ποιότητα παρεχόμενης γνώσης, να ανανεώσουμε τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών με την τοποθέτηση στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας την μάθηση και όχι την εξέταση. Προχωρούμε επίσης στην υποστήριξη της καλλιτεχνικής παιδείας. Σήμερα έχουμε 3 καλλιτεχνικά σχολεία, δημιουργούμε άμεσα άλλα 6 καλλιτεχνικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Ενισχύουμε ακόμα περισσότερο και αναβαθμίζουμε την ειδική αγωγή στην κατεύθυνση της ενιαίας και ενταξιακής εκπαίδευσης. Σας είπα εισαγωγικά ότι ανοίξαμε το τρέχον έτος 23 νέα ειδικά σχολεία και την επόμενη χρονιά άλλα 11 νέα ειδικά σχολεία. Μάλιστα, την τρέχουσα χρονιά, από τους 11 περίπου χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών, από τις 21.000 προσλήψεις αναπληρωτών, οι 8.500 ήταν προσλήψεις για καθηγητών για τα ειδικά σχολεία, και την επόμενη χρονιά θα είναι 10.700. Ιδρύουμε λοιπόν νέες δομές, εξυγχρονίζουμε προγράμματα σπουδών, προσαρμόζουμε τα ορολόγια προγράμματα των ειδικών δημοτικών σχολείων και των ειδικών νηπιαγωγείων με αυτά των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης. Θα σχολάνε στις 1 και 4 και όχι στις 12 και 25 όπως ήταν μέχρι σήμερα. Δίνουμε τη δυνατότητα και σε ειδικά σχολεία να λειτουργούν με ολοήμερο πρόγραμμα με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών. Και βεβαίως, πολύ σημαντικό, ο θεσμός της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με τα ενιαία ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια. Δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες να έχουν την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Να έρθω, μιας και μίλησα για επαγγελματική εκπαίδευση,
στον θεσμό του επαγγελματικού λυκείου, στον θεσμό της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και να μιλήσω για την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε φέτος η πρώτη φάση εφαρμογής του θεσμού του έτους μαθητείας ως προαιρετικό τέταρτο έτος για μαθητές σε επαγγελματικά λύκεια. Αυτός ο θεσμός που στην αρχή αμφισβητήθηκε από πολλούς ότι θα πετύχει, ξεκινήσαμε με στόχο να καλύψουμε 1.200 μαθητές, καλύψαμε πάνω από 3.000. Στόχος να ξεκινήσουμε τον επόμενο Σεπτέμβρη με 3.000 μαθητές. Τι ακριβώς είναι? Δίνει τη δυνατότητα σε ένα τέταρτο έτος μαθητείας σε μια σειρά από επιχειρήσεις να προσλάβουν μαθητές μέσα από μια ειδική διαδικασία όπου υπάρχει άνθρωπος που παρακολουθεί από την πλευρά της, του δημόσιου σχολείου, που παρακολουθεί την διαδικασία της επαγγελματικής ένταξης. Ο προβλεπόμενος μισθός, βεβαίως υπάρχει επιδότηση για τις επιχειρήσεις, από τα 17 ευρώ τα 9 βάζει η επιχείρηση, τα υπόλοιπα χρήματα επιδοτούνται από προγράμματα. Είναι λοιπόν ένας θεσμός που κατά την άποψή μας είχε πολύ θετική αποδοχή και από τους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς και από τους εργοδότες. Πήραμε συγχαρητήρια και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα το συνεχίσουμε. Πρέπει να σημειώσω επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να κάνω μια ειδική αναφορά. Ειδική αναφορά σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες, η μία και οι δύο αφορούν την κοινωνική πολιτική. Η μία έχει να κάνει με την ενίσχυση των ολοήμερων δημοτικών σχολείων μέσα από τα προγράμματα σίτησης, από τα σχολικά γεύματα για μαθητές του δημοτικού. Σήμερα καλύπτουμε περίπου το 20%. Σκοπός γύρω στους 200.000 μαθητές δημοτικού με δωρεάν γεύματα, σχολικά γεύματα στα ολοήμερα σχολεία, ώστε οι μαθητές να έχουν την δυνατότητα να τρώνε στο σχολείο και κυρίως να τρώνε ποιοτικό φαγητό στο σχολείο. Ξεκινήσαμε από τα σχολεία σε υποβαθμισμένες περιοχές, σε περιοχές με πάρα πολύ υψηλή ανεργία, και εκεί διαπιστώσαμε ότι το μέτρο αυτό είναι πολλαπλά ευεργετικό. Όχι μόνο σε ό,τι, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να συνεισφέρει στο πενιχρό εισόδημα μιας οικογένειας, πόσο δε μάλλον όταν κάποιος ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, αλλά είναι ευεργετικό και στην ίδια τη σχολική διαδικασία. Έρευνες απέδειξαν ότι τα παιδιά αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερη και πολύ καλύτερη απόδοση στην μαθησιακή διαδικασία. Ξεκίνησε ήδη αυτό το πρόγραμμα πιλωτικά. Του χρόνου άλλες 300.000 μαθητές θα καλυφθούν από προγράμματα σχολικών γευμάτων. Θα καλύψουμε δηλαδή περίπου το 50% των μαθητών δημοτικού σε ολοήμερα σχολεία. Και όπως γνωρίζετε, αυτός ο αριθμός θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο το 2019, όταν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και τα λεγόμενα αντίμετρα, διότι μεταξύ των οποίων είναι και η σταθερή ετήσια οικονομική ενίσχυση για την παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων στα δημοτικά σχολεία. Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι το γεγονός ότι, και εδώ θέλω να πω ότι είμαι εξαιρετικά περήφανος που τα έχουμε καταφέρει, η χώρα μας βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο κύμα μιας προσφυγικής κρίσης πρωτοφανούς. Και πιστεύω ότι δίδαξε ήθος, δίδαξε αλληλεγγύη η χώρα μας σε άλλες χώρες της Ευρώπης και κυρίως οι νησιώτες μας, αλλά και όλοι οι πολίτες, με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια που πάντοτε επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχουμε ήδη 115 σχολεία
και 300 τάξεις που λειτουργούν για πάνω από 5.000 προσφυγόπουλα που πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο. Και 450 καθηγητές επιπλέον που προσλάβαμε ως αναπληρωτές από χρήματα του δημόσιου προϋπολογισμού και άλλους 60 συντονιστές εκπαιδευτικούς που είναι σε κάθε προσφυγικό κάμπ για να συντονίζουν αυτή τη διαδικασία. Και από το Σεπτέμβρη θα έχουμε συνολικά 600 τάξεις υποδοχής προσφύγων σε δημοτικά σχολεία όλης της χώρας. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό κατόρθωμα και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν και εργάζονται γι' αυτό, διότι εργάζονται όχι σαν μια υποχρέωση, αλλά γιατί παίρνουν και μεγάλη ευχαρίστηση μέσα από αυτή τη διαδικασία. Να πάω τώρα, φεύγοντας από τη δευτεροβάθμια, στην τριτοβάθμια και να μιλήσω για το σύστημα εισαγωγής. Όπως σας είπα, εισαγωγικά σχεδιάζουμε τη ριζική αναβάθμιση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου. Κάτι που θα οδηγήσει στην κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων. Τουλάχιστον έτσι όπως τις γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Μια διαδικασία η οποία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αδιάβλητη, ίσως ό,τι πιο αδιάβλητο έχει γίνει σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει όμως και αμφιβολία ότι είναι απάνθρωπη, εξοντοτική, την έχουμε ζήσει περισσότεροι. Σχεδιάζουμε λοιπόν την αναβάθμιση των δύο τελευταίων τάξεων, που σημαίνει λιγότερα μαθήματα με περισσότερες ώρες, που σημαίνει έμφαση στη σχολική ζωή, που σημαίνει ότι το εθνικό απολυτήριο θα είναι αυτό το οποίο θα ορίζει την κατανομή των εισακταίων στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεχομένως ο Υπουργός αργότερα να σας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω την χαρά και ως απόφυτος Πολυτεχνικής Σχολής για ένα θέμα που μας ταλαιπωρούσε δεκαετίες από τότε που ήμουνα στη Σύγκλιτο του Μετσόβιου και συνδικαλιστής ως φοιτητής του Πολυτεχνείου. Λύνουμε ένα θέμα, προχωράμε στην επίλυση ενός θέματος πολύ σημαντικού. Αναγνωρίζουμε τα πενταετή προγράμματα σπουδών ως πτυχία με ενσωματωμένο μεταπτυχιακό. Δηλαδή αναγνωρίζουμε τα πενταετή προγράμματα σπουδών ως μάστερ. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για την ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος και ενός χρόνιου προβλήματος που αφορά τους πτυχιούχους των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με πενταετή φοίτηση. Ταυτόχρονα όμως προχωράμε και σε μία διαδικασία ουσιαστικής αναβάθμισης των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που πρέπει να μην είναι κατ' όνομα, αλλά κατ' ουσία. Και αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και με τους τίτλους των σπουδών. Και θα σας πω ότι ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια μέσα από μια εμβληματική πρωτοβουλία που έχει ειδική αναφορά στο ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, που όπως θα γνωρίζετε συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη των στόχων τους στο λεκανοπαίδιο της Αττικής. Πρόθεσή μας λοιπόν και επιθυμία μας είναι μετά από διαδικασίες αξιολόγησης αυτά τα δύο ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα να δημιουργήσουν ένα νέο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ένα νέο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στο πλαίσιο αυτού του πανεπιστημίου, που βεβαίως θα έχει τμήματα τετραετούς φοίτησης που θα προκύψουν από τη συγχώνευση των αντίστοιχων τμήματων που είναι στα δύο ιδρύματα, θα δημιουργηθούν και θα ιδρυθούν και διετείς δομές, νέες διετείς δομές που θα παρέχουν διπλώματα ευρωπαϊκών
επαγγελματικών προσόντων για αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων. Ουσιαστικά προχωράμε σε μια ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ξεκινώντας από τα ΤΕΗ της Αθήνας και του Πειραιά. Πολύ γρήγορα, τις επόμενες μέρες, φέρνουμε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα δωρεάν φοίτησης στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε όλους τους φοιτητές που έχουν ανάγκη, που έχουν οικονομική δυσκολία. Δεν θα μένει κανένας φοιτητής, κανένας Έλληνας έξω από την μεταπτυχιακή φοίτηση για οικονομικούς λόγους. Διασφαλίζουμε την ακαδημαϊκότητα των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών με διαφάνεια και εξορθολογισμό στους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Ορίζουμε ανώτατο όριο απολαβών των καθηγητών από τα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη φοίτησης στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Ενισχύουμε όμως ταυτόχρονα και τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. Επίσης, στο νομοσχέδιο αυτό κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις και σε ό,τι αφορά τη διοίκηση των ΑΕΗ. Ενισχύουμε την αντιπροσωπευτικότητα των οργάνων διοίκησης μέσα από την εμπέδωση της δημοκρατίας και του πλουραλισμού. Οι αντιπριτάνεις θα εκλέγονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και όχι σε κοινό ψηφοδέλτιο με τους πριτάνεις για την καλύτερη αντιπροσώπευση των μελών του προσωπικού στα όργανα διοίκησης. Η αλλαγή αυτή πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερες συνενέσεις που έχουν ανάγκη σήμερα τα πανεπιστήμια μας, αλλά και όλες οι διοικητικές δομές έχουν ανάγκη από συνενέσεις. Αλλά θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη διαφάνεια, σε καλύτερο έλεγχο και νομίζω ότι θα αποτρέψει και κακό κείμενα φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν από μειοψηφικές ομάδες στο δεύτερο γύρο εκλογής των Βρετανικών αρχών παίζαν διάφορα παιχνίδια στην πλάτη της ακαδημαϊκής πλειοψηφίας. Οι φοιτητές μένουν απ' έξω από τη διαδικασία εκλογής, δεν μένουν όμως έξω από τα όργανα. Οι φοιτητές συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης για την πιο δημοκρατική αντιπροσώπευση σε αυτά μέσα από τις δικές τους διαδικασίες, μέσα από αυτούς που θα ορίζουν τα δικά τους συλλογικά όργανα. Επαναλαμβάνω, ίσως ο Υπουργός να θελήσει αργότερα να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή τις επόμενες μέρες. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για την έρευνα και την καινοτομία. Είναι βασική μας επιλογή να στηρίξουμε την έρευνα και την καινοτομία, κυρίως γιατί θεωρούμε ότι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Και βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο της εποχής, το λεγόμενο brain drain, δηλαδή την φυγή Ελλήνων υψηλά καταρτισμένων, μορφωμένων, με μεταπτυχιακές σπουδές, επιστημόνων στο εξωτερικό. Σε αυτή την κατεύθυνση, παρά τις τρομακτικές δημοσιονομικές δυσκολίες που όλοι ξέρετε, από την πρώτη χρονιά, από το 2015, αυξήσαμε τις δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία. Κατά 200 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, μέσα από τον προϋπολογισμό και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και φυσικά έχουμε προχωρήσει σε στοχευμένη στρατηγική σε ό,τι αφορά τα ΕΣΠΑ, ώστε να χρηματοδοτούνται θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες. Έχουμε δώσει υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Και να τονίσω ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να είναι οι ίδιοι επιστημονικοί υπεύθυνοι των προγραμμάτων που προτείνουν και να μην είναι έρμεα κάποιων καθηγητών που θα πρέπει
ΕΣΑΗ να υπηρετούν. Αλλά πρέπει να έχουν ισότιμη σχέση με τους καθηγητές, τους καθηγητές τους. Ιδρύσαμε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το λεγόμενο ΕΛΙΔΕΚ, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το ΕΣΠΑ και θα διοχετεύσει με τρόπο έμπροστο βαρύ πρόσθετους πόρους ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για την έρευνα σε πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα μέχρι το 2019. Και έχουμε σχέδιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και με την στήριξη του Ταμείου Επενδυτικών Συμμετοχών να αξιοποιήσουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα και να δημιουργήσουμε εταιρείες start-up. Start-up εταιρείες που θα δημιουργηθούν από νέους επιστήμονες, νέους ερευνητές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να δούνε στην πράξη πώς η δουλειά τους μπορεί και οι σκέψεις τους και οι ιδέες τους μπορούν να έχουν εφαρμογή στην πραγματική οικονομία και να έχουν ωφέλη από αυτό. Η επένδυση στην γνώση, στην τεχνολογία, στην καινοτομία είναι βασική στρατηγική. Πρέπει να είναι βασική στρατηγική της χώρας. Και όχι μόνο της κυβέρνησης αυτής, αλλά πιστεύω ότι αν ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας είναι η γεωγραφική της τοποθεσία, ένα δεύτερο πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Και ίσως το γεγονός ότι η κουλτούρα μας είναι τέτοια που έχουμε τη γνώση ως υψηλή αξία. Δεν είναι μειονέκτημα το γεγονός ότι θέλαμε και θέλουμε περισσότερες οικογένειες τα παιδιά μας να σπουδάσουν. Στην σημερινή εποχή, μια ανταγωνιστική εποχή, την εποχή των νέων τεχνολογιών που η γνώση τρέχει με τεράστια ταχύτητα, είναι το μεγάλο πλεονέκτημα για κάθε νέο παιδί. Ανεξάρτητα από τις συγκυριακές δυσκολίες της αγοράς εργασίας, ανεξάρτητα από το αν σήμερα δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί με το πτυχίο και με το μεταπτυχιακό μια θέση εργασίας. Εν τούτης, το πτυχίο, το μεταπτυχιακό που αντανακλούν γνώσεις και αντανακλούν, αν θέλετε, και την δημιουργία ανθρώπων σκεπτόμενων και ανθρώπων που μπορούν να είναι σημαντικοί και να έχουν δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε δυσκολίες, είναι το σημαντικότερο εφόδιο. Όμως θα έλεγα ότι αυτή την ιδιαιτερότητα της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν την αξιοποιήσουμε με σχέδιο, με πρόγραμμα, δεν θα φέρουμε πολλά αποτελέσματα. Θέλουμε λοιπόν να επενδύσουμε στη νέα γενιά και στην εκπαίδευση και στην έρευνα και στην καινοτομία. Αλλά θέλουμε να δώσουμε και δυνατότητες στους νέους ανθρώπους να μείνουν στη χώρα και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους. Σε αυτή την κατεύθυνση επαναφέρουμε από την Αφθαλή ένα θεσμό, τον θεσμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Επανιδρύουμε τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αν θέλετε, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να χαράζουμε ενιαία και οριζόντια πολιτική για τη νέα γενιά και να προχωρούμε σε αναβάθμιση των θεσμικών εργαλείων για την άμεση πραγματοποίηση αυτής της πολιτικής και κυρίως και για την αξιοποίηση πόρων, ευρωπαϊκών πόρων, που δυστυχώς μέχρι σήμερα έμεναν αναξιοποίητοι. Θα κλείσω με δύο ακόμα σημαντικές δεσμεύσεις. Αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην στελέχωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περίπου 20.000 από τους καθηγητές και τους δασκάλους είναι αναπληρωτές, καλύπτουμε δηλαδή ανάγκες με προσλήψεις ετησίως αναπληρωτών. Αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα, αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Και πιστεύουμε ότι το τριετές αυτό πλάνο θα πρέπει να
έχει και ως ορίζοντα την επίλυση αυτού του προβλήματος. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα μπορούμε να ανακοινώσουμε με πιο συγκεκριμένους όρους το πώς, με ποιον τρόπο, μέσα στην τριετία θα καταφέρουμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αναγκών. Και η δεύτερη δέσμευση αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι γνωστό σε όλους μας, σε όλους εσάς κυρίως που ασχολείστε με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, αλλά και τους πανεπιστημιακούς, τους ακαδημαϊκούς, ότι υπήρξε μια τεράστια περικοπή λειτουργικών και ανελαστικών δαπανών στα ελληνικά πανεπιστήμια κατά τα ΕΗ. Αποφασίζουμε λοιπόν και δεσμευόμαστε να επαναφέρουμε στα επίπεδα των αναγκών τις λειτουργικές δαπάνες στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ενισχύσουμε λοιπόν τα πανεπιστήμια με επιπρόσθετα 65 εκατομμύρια ευρώ από το 2018 και μετά, ώστε να αυξήσουμε δηλαδή τον προϋπολογισμό, το δημόσιο προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια ειδικότερα, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε, να καταφέρουμε να καλύψουμε το σύνολο των ανελαστικών τους δαπανών που σήμερα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Με αυτές λοιπόν τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες και κυρίως με την πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψουμε, σήμερα ξεκινάμε ένα τριετές πλάνο που πιστεύουμε ότι θα αναμορφώσει την εικόνα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην πατρίδα μας. Από το προνήπιο, τα 4 χρόνια, έως και τα μεταπτυχιακά, έως και τους ερευνητές και με τους μεταδιδακτορικούς φοιτητές. Η γνώση είναι το σπουδαιότερο αγαθό, η γνώση, η εκπαίδευση, η ποιοτική εκπαίδευση είναι η επένδυση στο μέλλον για τον τόπο. Και θέλουμε να δώσουμε έμφαση, να στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο πανεπιστήμιο, με ίσους όρους για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Στοχεύουμε σε ένα ποιοτικό δημόσιο σχολείο, σε ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας. Και πιστεύουμε και σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που θα βγάζει ανθρώπους με δεξιότητες, ικανότητες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες σκληρές ανάγκες της αγοράς, αλλά που θα είναι επαρκώς μορφωμένοι πολίτες για ό,τι επιλέξουν να κάνουν στη ζωή τους. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο τέλος των ερωτήσεων. Είναι εύκολο να λέτε όνομα και μέσον, γιατί δεν ξέρω τους εκπαιδευτικούς συντάκτες. Λοιπόν, παρακαλώ. Υπάρχουν ερωτήσεις? Λοιπόν, όταν είπατε για δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αθήνας, εννοείτε ότι θα καταργηθεί το ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιάς και θα συγχωνευτούν τα τμήματα? Κολύβα Ελίνα Πουέρτ. Ναι. Μίλησα για την προοπτική μέσα από διαδικασίες προσεκτικές και από σταθερά βήματα αξιολόγησης των τμήματων να έχουμε τη συγχώνευση των δύο ανωτάτων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη δημιουργία ενός νέου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Και ταυτόχρονα με τη συγχώνευση των τμήματων που θα έχουν ίδιο αντικείμενο μίλησα και για τη δυνατότητα ίδρυσης νέων διετών τμήματων επαγγελματικού προσανατολισμού. Μίλησα για αυτά τα δύο συγκεκριμένα. Τα ΤΕΗ καταρχήν είναι ΑΗ. Είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Λέμε, επειδή έχουν τα συγκεκριμένα ΤΕΗ εξαιρετικά υψηλού επίπεδου τμήματα και ήδη συνεργάζονται εδώ και χρόνια, να διερευνήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Είμαστε σε επικοινωνία και με τις διοικήσεις και με πολύ προσεκτικά βήματα θέλουμε να δούμε αν αυτή η προοπτική που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ρεαλιστική. Εμείς είμαστε δεσμευμένοι στο να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες μελέτης και είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε κιόλας. Κ.
κύριε Κωστοπούλου. Κωστοπούλου μου, είναι από την Αυγή. Πριν από μερικές ημέρες παρουσιάστηκε η έκθεση του ΚΑΝΕΒ της ΓΕΣΕ που αποτυπώνει την εικόνα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αποτύπωσε η έκθεση είναι η σοβαρή έλλειψη υποδομών και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Σκοπεύετε μέσα σε αυτό το σχέδιο της επόμενης τριετίας να καλύψετε με κάποιο τρόπο τις πολύ σοβαρές ανάγκες που έχουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια στο επίπεδο της στέγης? Είναι κέριο το ερώτημα που θέτεται. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα υποδομών, ιδίως ό,τι αφορά τη σχολική στέγη. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά. Δεν αφορά το Υπουργείο Παιδείας μόνο. Είναι ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών. Γνωρίζετε ότι η σχολική στέγη είναι στην αυτοδιοίκηση. Και φυσικά το Υπουργείο Οικονομικών. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η πολύ αποτελεσματική μέθοδος είναι η μέθοδος της σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού, τα λεγόμενα SDIT, όπου σε πολλές περιπτώσεις είχαμε την πολύ γρήγορη αποκατάσταση και δημιουργία σχολικών μονάδων εξαιρετικά ποιοτικών. Πράγμα το οποίο μας διευκολύνει και σε ό,τι αφορά τα στενά δημοσιονομικά πλαίσια, διότι όπως ξέρετε τα SDIT δεν μεταχρονολογούν μόνο τη δαπάνη του δημοσίου, αλλά την αφορούν και από τον υπολογισμό του ελλείμματος, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Προσανατολιζόμαστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε αυτές τις σημαντικές, αυτά τα σημαντικά προβλήματα, κατά προτεραιότητα βεβαίως. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια προς ολοκλήρωση. Ένα από αυτά θα έχω τη δυνατότητα να εξαγγείλω, στο πω έτσι, και αύριο που θα βρεθώ σε μια λαϊκή γειτονιά της Θεσσαλονίκης, στον Εύωσμο, όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν 11 containers που αντικαθιστούν τα κτίρια, τα σχολικά. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής, ένα υπαρκτό πρόβλημα που οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φυσικά σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών. Κύριε Λακασά. Ναι, Λακασάς από την Καθημερινή. Κύριε Πρωθυπουργέ, μας δώσατε έναν αριθμό προσλήψεων, 21.000. Εγώ σας είπα τις ανάγκες. Ναι. Σας είπα ότι αυτές είναι περίπου οι ανάγκες των... Ναι, ναι. Με δεδομένο ότι το 2016-17, δηλαδή την τρέχουσα σχολική χρονιά, είχαμε 8.500 προσλήψεις στα ειδικά σχολεία και με δεδομένο ότι μας είπατε ότι την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι 1.700 και με δεδομένο ότι θα έχουμε και επέκταση του ολοήμερου σχολείου στα μονοθέσια και έως και τριθέσια, θα ήθελα να μας πείτε αν αυξάνει ο αριθμός αν θα αυξήσει τον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών και αν όχι, αν θα περιορίσει τον αριθμό των προσλήψεων στην γενική παιδεία και όχι στην ειδική αγωγή. Ευχαριστώ. Καταρχάς σας μίλησα περίπου για τις ανάγκες που είναι διαπιστωμένες πια και καλύπτονται με προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών που είναι γύρω στις 20.000 με 21.000. Και σας είπα ότι στόχος μας είναι μέσα στην τριετία να είμαστε σε θέση το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αναγκών να μπορεί να καλύπτεται με μόνιμους διορισμούς, με μόνιμες θέσεις. Βεβαίως πάντα θα υπάρχει ένας αριθμός που θα αυξομειώνονται ανάλογα με τις συγκυριακές ανάγκες κάθε έτους σε προσλήψεις αναπληρωτών, αλλά θέλουμε να μην είναι ο κανόνας οι αναπληρωτές, αλλά οι μόνιμες σταθερές θέσεις εργασίας για καθηγητές στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εικόνα που εγώ έχω είναι ότι η μικρή αύξηση των αναγκών σε προσλήψεις για καθηγητές σε ειδικά σχολεία δεν θα μετατρέψει την ισορροπία ανάμεσα σε καθηγητές σε ειδικά σχολεία ή γενικής παιδείας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι λεπτομέρειες με αριθμούς θα είναι σε θέση πολύ σύντομα να σας δώσει ο Υπουργός. Παρακαλώ. Μιχαλαοπούλου, το πρώτο θέμα. Κάτι που δεν κατάλαβα για τα ολοήμερα. Σε ολοήμερα σχολεία θα μετατραπούν όλα τα σχολεία ανεξαρτήτως αν συμφωνούν γονείς όπως γινόταν στο παρελθόν. Όλες οι τάξεις θα μπορούν να γίνουν ολοήμερες. Δεν αναφέρεται αυτό.
απαντήσω. Να το διευκρινίσουμε. Γιατί υπήρχε ότι αν συμφωνούν οι γονείς, αν θέλουν. Ναι, ναι. Μα ούτως ή άλλως αυτό συμβαίνει και σήμερα με τον ενιαίο τύπο ολοήμερο σχολείου που αφορά τα δημοτικά σχολεία. Προφανώς είναι προαιρετικό το κάποιος γονέας να αποφασίσει να αφήσει το παιδί του παραπάνω. Απλά λέω ότι δίνεται η δυνατότητα και στα σχολεία εκείνα που δεν είχαν μπει και αφορούσαν τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια. 830 περίπου σχολικές μονάδες και πάνω από 10.000 μαθητές. Τα σχολεία αυτά, επαναλαμβάνω, μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια, ως επιτοπλίστων, αφορούν ακριτικές και νησιωτικές περιοχές στην πατρίδα μας. Και εμείς δεν θέλουμε κανένας πολίτης, ανεξάρτητα από το πού κατοικεί ή ποια είναι η οικονομική του δυνατότητα, να είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Θέλουμε όλοι οι Έλληνες να έχουν ίσες δυνατότητες πρόσβασης στο αγαθό μιας ποιοτικής δημόσιας παιδείας. Παπαδοπούλου Λαμπρινή από Real News. Αναφερθήκατε στον προγραμματισμό σας για τη δημιουργία 600 νέων τάξεων υποδοχής για τα προσφυγόπουλα από το νέο σχολικό έτος. Από εκεί και πέρα, υπάρχει κάποιος άλλος προγραμματισμός για την ένταξή τους στα κανονικά δημοτικά, στα αλλοήμερα και την ενσωμάτωσή τους μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές? Κοιτάξτε, ήδη σας είπα ότι λειτουργούν 300 τμήματα σε 115 σχολεία, που εξυπηρετούν, προσφέρουν το αγαθό της γνώσης σε πάνω από 5.000 προσφυγόπουλα. Ξέρετε, υπάρχει μια, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, μια ειδική δυσκολία. Η ειδική δυσκολία είναι ότι τα παιδιά αυτά έχουν έρθει προφανώς σε μια διαφορετική ηλιακή στρωμάτωση, δηλαδή άλλα είναι παιδιά που έχουν πάει δημοτικό και είναι στο γυμνάσιο, άλλα που είναι στο λύκειο, άλλα που είναι στο δημοτικό. Για τα μικρά παιδιά είναι πιο εύκολο να ενταχθούν στη μαθησιακή διαδικασία. Δηλαδή για αυτά τα οποία ξεκινάνε τώρα δημοτικό, ξεκινάνε και μαθαίνουν τη γλώσσα, που ξέρετε τα παιδιά τα μικρά είναι και σφουγγάρια, μαθαίνουν εύκολα. Για τα παιδάκια τα οποία είναι μεγαλύτερα, είτε είναι στο γυμνάσιο είτε στο λύκειο, είναι πιο δύσκολο. Και άρα εκεί θέλει μια ειδική διαδικασία μαθησιακή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών τους δεν επιθυμούν να μείνουν στην Ελλάδα. Βλέπουν την παρουσία τους εδώ ως μια μεταβατική διαδικασία και πράγματι σε μεγάλο βαθμό έτσι είναι, καθώς επιταχύνεται το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, όχι με τους ρυθμούς που θα θέλαμε και είχαμε αποφασίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επιταχύνεται. Συνεπώς, εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουμε σήμερα. Στο βαθμό που αύριο οι ανάγκες αυτές θα έχουν διαφοροποιηθεί, θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που θα έχουμε εκείνη τη στιγμή. Γεια σας. Γιάσον Πιπίνης από το ΙΕ Εφημερίδα. Αναφερθήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ, στο θέμα των σχολικών γευμάτων, ότι θα υπάρξει επέκταση σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση το 2019, αν εφαρμοστούν τα λεγόμενα αντίμετρα. Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν τα αντίμετρα, για διάφορους λόγους, υπάρχει πρόβλεψη από την κυβέρνηση τα σχολικά γεύματα να επεκταθούν τα επόμενα χρόνια με κάποιους άλλους πόρους? Ευχαριστώ. Ναι, ήδη σας είπα ότι θα επεκταθούν από την επόμενη χρονιά, ανεξαρτήτως αντιμέτρων. Άρα, από την επόμενη χρονιά θα έχουμε τη δυνατότητα διπλασιασμού και παραπάνω των ήδη σήμερα υφιστάμενων σχολικών μονάδων που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Και με προτεραιότητα στις περιοχές εκείνες που θεωρούνται περιοχές με μεγάλη ανεργία, με εισοδήματα χαμηλά. Η πεποίθησή μου είναι όμως ότι η μη εφαρμογή των αντιμέτρων ανήκει πλέον στην σφαίρα της φαντασίας, καθότι η οικονομία μας με ρυθμούς σχεδόν στασιμότητας το 2016 είχε πλεώνασμα 4,2%. Όλες οι προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε 2% και πάνω από 2% το 2017 και το 2018. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην ξαναπιάσουμε το στόχο και να έχουμε υπόλοιπο, δηλαδή από το 3,5%. Είναι βέβαιο ότι θα πιάσουμε το στόχο και άρα θα εφαρμοστεί το σύνολο των αντιμέτρων και το 2019 και το 2020. Είναι
Απολύτως βέβαιο. Καστρινάκη Αθηνά από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σχετικά με τη συγχώνευση των τμήματων ΤΕΙ που αναφέρατε πριν, την αναγνώριση των μάστερ, αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συγχώνευση των τμήματων που αναφέρατε πιο πριν, για την αναγνώριση των μάστερ, καθώς επίσης και για τον ορισμό του ορίου των 22 μαθητών ανά τμήμα στα δημοτικά. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα παρατηρήσατε ότι σήμερα σας παρουσίασα ένα τριετές πλάνο. Παρουσίασα ένα τριετές πλάνο μεγάλων μεταρρυθμίσεων στο χώρο της εκπαίδευσης, ακριβώς διότι ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις αυτές ξεκινάνε άμεσα, αύριο το πρωί, άλλες θέλουν βήματα, ορίμανση, και είναι απολύτως βέβαιο ότι εντός του πλαισίου της τριετίας όλα αυτά θα έχουν υλοποιηθεί. Αλλά δεν θα απαντήσω γενικά, θα απαντήσω και εξειδικευμένα στο ερώτημά σας. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των πτυχίων πενταετούς διάρκειας ως πτυχία επίπεδου μάστερ, αυτό θα γίνει άμεσα. Και ήδη, ναι, άμεσα, από την επόμενη χρονιά. Ή και θα προβούμε τις επόμενες μέσα στο καλοκαίρι και σε διαδικασίες. Είμαστε ήδη στη συνεννόηση και στη συνεργασία και με το τεχνικό επιμελητήριο και έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη του. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μείωσης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στους 22 μαθητές, αυτό θα γίνει σταδιακά. Σε πολλά σχολεία μπορεί να το έχουμε από του χρόνου, από την ερχόμενη σχολική χρονιά. Σε κάποια θα έχουμε μείωση κατά ένα μαθητή του χρόνου. Σε δύο χρόνια από σήμερα, δηλαδή στην σχολική χρονιά που θα ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 2019, θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το έχουμε σε όλα τα σχολεία. Και σε ό,τι αφορά το σχέδιο για την συνεργασία των δύο ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Αθήνας και Πειραιά και τη δημιουργία, την ίδρυση ενός νέου ΑΕΗ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αφιλόδοξο σχέδιο. Εμείς σήμερα καταθέτουμε την πεποίθησή μας, την πρότασή μας και το σχεδιασμό μας. Το επόμενο διάστημα θα έρθουμε σε πολύ στενή συνεργασία και με τους προέδρους των τμήματων. Πιστεύω ότι και αυτό το σχέδιο θα μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται πριν το τέλος του τριετούς πλάνου το οποίο σήμερα σας καταθέσαμε. Μπορώ να διευκρινίσω σε αυτό που ρώτησε η κυρία Στρινάκη, συμπληρώνοντας τον Πρωθυπουργό το εξής. Το πενταετές των πολυτεχνικών σχολών, σε αυτά προφανώς υπάρχουν και άλλες σχολές όπως οι γεωπονικές. Αυτό όμως το πενταετές είναι μέρος ενός συνολικότερου σχεδίου επίλυσης το προβλήματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Και υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία και με τα ΤΕΙ και με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ότι προχωρώντας αυτές τις διαδικασίες και άρα οι απόφοιτοι των πολυτεχνείων και άλλων σχολών θα έχουν το επίπεδο 7, τα ΤΕΙ ήδη έχουν... Είναι το επίπεδο 7. Είναι το επίπεδο... Βλέπετε, ως μηχανικός ο Πρωθυπουργός τα ξέρει λίγο καλύτερα αυτά. Είναι τα επίπεδα των επαγγελματικών προσόντων, τα ευρωπαϊκά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα standards για τα επαγγέλματα. Άρα με το να γίνει 7 το πενταετές, είναι ήδη 6 το ΤΕΙ και αυτή η διαφορά δημιουργεί κοινό χώρο συνεννόησης. Και εδώ το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ελπίζουμε ότι θα αναλάβει, όπως σας είπα, έχουμε εξαιρετική συνεργασία για αυτό το θέμα, θα αναλάβει κίνηση πρωτοβουλίας για να επιληθεί ένα πρόβλημα που μας ταλανίζει τουλάχιστον 30-35 χρόνια. Άρα θέλω να είναι σαφές ότι είναι ένα μέτρο που βοηθάει συνολικά, δεν είναι ένα μέτρο αποκλειστικά για ένα προνόμιο που θα έχουν οι πολυτεχνικές σχολές. Σας ευχαριστώ. Από το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, Χρύσα Βαϊνανίδη. Μας ανακοινώσατε το τριετές πλάνο για τις αλλαγές στο Λύκειο και την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πότε θα αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις και πότε αυτές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται έτσι ώστε να ξέρουν και οι μαθητές και οι μαθήτριες αλλά και οι γονείς? Ναι, μέσα στο καλοκαίρι. Και ξέρετε, θα μπορούσαμε και σήμερα να πούμε λεπτομέρειες, αλλά θέλουμε να σεβαστούμε μια διαδικασία η οποία είναι μπροστά μας, που είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, που πιστεύω ότι και φέτος θα διεξαχθούν με απόλυτη επιτυχία, όπως κάθε χρόνο, και χωρίς δραματοποίηση, γιατί και αυτό είναι σημαντικό και αφορά και εμάς και τους γονείς και τους μαθητές, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης πολλές φορές. Αλλά μέσα στο καλοκαίρι θα καταθέσουμε το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Χριστίνα Καλοκύρη από Σταρ, να σας ρωτήσω κάτι. Πώς θα γίνει να εξασφαλίσουμε το αδιάβλητο, όπως είπατε και εσείς, των πανελλαδικών εξετάσεων με το Εθνικό Απολυτήριο, εφόσον ο καθηγητής θα γνωρίζει τον μαθητή και θα μπορεί να βοηθήσει? Έχουμε δουλέψει ειδικά πάνω σε αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό και κέριο το ερώτημά σας. Αλλά επιτρέψτε μας τις λεπτομέρειες αυτές να τις πούμε όταν θα ανακοινώσουμε το σχετικό νομοσχέδιο. Δεν θα είναι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έχουν λόγο και τα ιδρύματα? Γιατί τα ιδρύματα έχουν την κάρη από φοιτητές. Δεν πάει άλλο. Κρεμείται από τα παράθυρα. Επιτρέψτε μου να το κουβεντιάσουμε αναλυτικά και όχι στο πόδι αυτό το θέμα όταν έρθει η ώρα. Ισίδωρος Ρούσος από τον Αθήνα 94. Εγώ θα ήθελα κάποιες λεπτομέρειες όμως για κάτι άλλο που είπατε, για την συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των πανεπιστημίων. Πώς ακριβώς θα γίνεται αυτό? Θα συμμετέχουν, ας πούμε, στη Σύγκλιτο ως παρουσία? Θα ψηφίζουν στις πρετανικές εκλογές και σχολές αντιπριτάνεων? Έχετε κάποιες σκέψεις για τις φοιτητικές παρατάξεις, η δράση των οποίων τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι δεν έχει και πολύ καλή έτσι, παρουσία? Που έχει φέρει αποτέλεσμα? Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι θα ήταν άστοχο από εδώ να κουβεντιάσουμε ή να ορίσουμε πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη συνδικαλιστική δράση των νέων ανθρώπων. Δεν είναι αυτή η επιθυμία μας. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να ασχολήσουν οι ίδιους φοιτητές σε σχέση με το φοιτητικό κίνημα και τις αναξιοποιητές δυνατότητές του. Όμως εμείς αυτό το οποίο θέλουμε σήμερα να επιλύσουμε αυτό το νομοσχέδιο έχει να κάνει με την δημοκρατική, πλουραλιστική διοίκηση των πανεπιστημίων και κυρίως έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια και τον έλεγχο της διοίκησης. Γι' αυτό το λόγο και επιλέγουμε δύο σημαντικές αλλαγές, όπως σας είπα. Η μία αφορά το ξεχωριστό ψηφοδέλτιο σε πρίτανη και σε κάθε αντιπρίτανη ξεχωριστά. Το δεύτερο αφορά στη συμμετοχή μεν των φοιτητών στα όργανα διοίκησης, όχι όμως στη διαδικασία εκλογής του πρίτανη και των αντιπριτάνεων. Διότι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι αυτό είχε γίνει και αντικείμενο εκμετάλλευσης ή στρεβλώσεων στο παρελθόν και συνεννοήσεων πίσω από την κουρτίνα. Οι φοιτητές λοιπόν θα έχουν έναν αριθμό συγκεκριμένο συμμετοχή στα όργανα διοίκησης και θα εκλέγουν μόνοι τους μέσα από τις δικές τους διαδικασίες, από τα συλλογικά τους όργανα, τους αντιπροσώπους τους σε αυτά τα όργανα. Χαίρετε. Οικονομίδη Ελπίδα από τον Ελεύθερο Τύπο. Θα ήθελα να ρωτήσω αναφορικά με την προσυμφωνία, με τους θεσμούς, τι αλλαγές, τι μέτρα θα υπάρξουν στο χώρο της παιδείας και ειδικότερα στην ιδιωτική εκπαίδευση. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ακόμα και για άσεις διαδικασίες επαναπρόσληψης εκπαιδευτικών ότι θα είναι μέσα στην προσυμφωνία. Ισχύει κάτι τέτοιο? Να τα απαντήσει αυτό πώς έχει την καθημερινή επαφή με διαπραγμάτευση. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ποιο είναι το πλαίσιο συζήτησης με τους θεσμούς. Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας είχαμε δύο προαπαιτούμενα πέρα της τεχνικής εκπαίδευσης, τα οποία ήδη από τον Νοέμβριο τα είχαμε ολοκληρώσει. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και τα ολοκληρώσαμε με μια, θέλετε, επικράτηση και των δικών μας αξιών αλλά και των δικών μας επιχειρημάτων. Από τον Νοέμβριο όμως ετέθη κυρίως από το ΔΝΤΟΥ το θέμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η ιδιωτική εκπαίδευση, οι ψηφισμένοι νόμοι στους οποίους εμείς επιμένουμε, δίνει τη δυνατότητα σε κάποιο άτομο το οποίο απολύεται να προσφύγει σε ένα όργανο για να κρίνει αυτό το όργανο αν η αιτία της απόλυσης ισχύει ή όχι. Αυτό είναι το ένα.
Και το δεύτερο είναι ότι φέραμε μία, αν θέλετε, ηρεμία ως προς τις εργασιακές σχέσεις που πρέπει να έχουν τα δεκάδες χιλιάδες άτομα που δουλεύουν στα φροντιστήρια. Ξέρετε, πολλά φροντιστήρια λειτουργούν άψογα και το εννοώ. Πολλά φροντιστήρια είναι εξαιρετικά προβληματικά και επίσης το εννοώ. Εδώ λοιπόν είπαμε έναν αριθμό ωρών κατά εβδομάδα που να έχει κάποιο είδους αντιστοίχηση με την ιδιωτική εκπαίδευση, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι δεν ετοιμάζονται για την επομένη, έχουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις όπως έχουν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Θέλω να θυμίσω ότι πριν 1-1,5 χρόνο είχε γίνει μια ολόκληρη υπόθεση αν θα πληρώνουν ΦΠΑ τα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια. Η επιχειρηματολογία εκ μέρους των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων ήταν ότι είναι ειδικές επιχειρήσεις. Ειδικές επιχειρήσεις. Που εμείς θεωρούμε ότι είναι ειδικές επιχειρήσεις και υπό την εποπτεία του κράτους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί μονά ζυγά να είναι ενός θεσμού. Δηλαδή, ή είναι ειδικές επιχειρήσεις και άρα οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν και τους αξιοπρεπείς όρους εργασίας αλλά και την αυστηρή εποπτεία του κράτους, ή αν δεν είναι, τότε πρέπει να έχουν και όλες τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή είχαμε ένα μικρό μπλέξιμο. Θεωρούμε ότι τα επιχειρήματά μας δεν έχουν απαντηθεί και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι έχει γίνει δεκτό αυτό που ήδη υπάρχει. Επειδή μιλήσαμε για τα αντίμετρα και για τη συμφωνία και επειδή το χρέος συνδέεται, ήθελα να ρωτήσω απλώς τι προσδοκίες έχει η κυβέρνηση για τα μέτρα για το χρέος της 22 του μηνός. Και επειδή έρχεται και η συμφωνία στη Βουλή τις επόμενες ημέρες την Παρασκευή, υπάρχουν κάποιες φωνές στην κοινοβουλευτική ομάδα που ζητούν ρητή γραπτή δέσμευση μέσα στο νόμο ότι αν δεν πάρουμε τα μέτρα για το χρέος, να μην υλοποιηθούν και τα μέτρα για το 2019-2020. Και ήθελα λίγο τη γνώμη σας γι' αυτό. Είπα και εγώ, δεν θα με ρωτήσετε για το χρέος. Αν και νομίζω ότι το μεγαλύτερο μας χρέος είναι να φτιάξουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ποιοτικό που θα είναι αναβαθμισμένο και θα παρέχει ουσιαστική μόρφωση στα παιδιά μας. Αλλά και το χρέος είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το δημόσιο χρέος. Πιστεύω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ άλλοτε σε μια ουσιαστική διευθέτηση. Και η διευθέτηση πλέον αφορά, αν θέλετε, την ρητή υποχρέωση των εταίρων μας, διότι εμείς έχουμε βγει από το κάδρο. Η μπάλα τώρα δεν είναι στο δικό μας γήπεδο. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να μην δώσω πολλές λεπτομέρειες σε σχέση με τις συζητήσεις που διεξάγονται, αλλά διεξάγονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Και θα διεξάγονται μέχρι τις 22 του Μάη, μέχρι το κρίσιμο Eurogroup. Τώρα, στο θέμα που αναφερθήκατε, να επαναλάβω αυτό το οποίο έχω επανειλημμένως δηλώσει και δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι η πρώτη φορά στα χρόνια της μνημονιακής περιπέτειας όπου κλείνουμε μια αξιολόγηση και δεν εφαρμόζουμε μέτρα για να πάρουμε χρήματα, αλλά παίρνουμε χρήματα και λέμε ότι θα εφαρμόσουμε, δεσμευόμαστε για την εφαρμογή των μέτρων στην επόμενη περίοδο, υπό τον όρο βέβαια ότι θα έχουμε την βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τα μέτρα επιπλέον 1-1% τα περιοριστικά τα απέτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην αρχή τα απαιτούσε με το επιχείρημα ότι είναι μέτρα αναγκαία για να υπάρξουν οι προϋποθέσεις να πιάσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Όταν όμως απεδείχθη ότι τους δημοσιονομικούς στόχους τους πιάνουμε χωρίς να έχουμε ανάγκη αυτά τα μέτρα, το επιχείρημα άλλαξε και έγινε ότι τα θεωρούν ποιοτικής σημασίας μέτρα για να αλλάξει το μείγμα πολιτικής. Γι' αυτό και έρχονται ταυτόχρονα με ισόποσα αντίμετρα, ακριβώς διότι το επιχείρημά τους δεν είναι ότι απαιτούνται για να πιάσουμε τους στόχους, είναι βέβαιο ότι θα πιάσουμε 1-1 κάθε χρονιά.
Άρα λοιπόν, εάν δεν έχουμε συμφωνία για το χρέος, σημαίνει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα. Και άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχει η απέτηση αυτών των μέτρων. Δεν είναι σχήμα λόγου. Εγώ θα έλεγα όμως ότι τούτη την ώρα πρέπει να είμαστε στοχοπροσιλωμένοι, να έχουμε μια συμφωνία στις 22 του Μάη σε ό,τι αφορά και το κλείσιμο της αξιολόγησης και τα αναγκαία μέτρα για την διευθέτηση του χρέους, που πιστεύω ότι θα δώσει πολύ σημαντικούς, θα ανοίξει πάρα πολύ σημαντικούς ορίζοντες στην ελληνική οικονομία. Αλλά θα πρότεινα επίσης να μην επεκταθούμε στα θέματα αυτά, διότι τα θέματα της εκπαίδευσης είναι εξίσου σημαντικά. Ελίνα Κολύβα από ΕΡΤ, θα κάνω μία εκπαιδευτική ερώτηση και εγώ θα συνεχίσω. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα σήμερα που διαβάσαμε που λένε για ανασχηματισμό, ότι θα προχωρήσετε. Υπάρχει κάτι τέτοιο στη σκέψη σας? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Άλλωστε, κάναμε πρόσφατα ανασχηματισμό. Στόχος είναι τώρα να τρέξουμε και όχι να αλλάζουμε τα σχήματα. Να τρέξουμε όσο περισσότερο μπορούμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Σας λέω ότι ο Υπουργός μου έδωσε εδώ μία κάρτα με το καλωσόρισμα, η οποία έχει μία φωτογραφία του Αϊνστάιν. Λέει ότι όλοι στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τρέχουμε με την ταχύτητα του φωτός προς μία νέα εξίσωση για την εκπαίδευση. Και στο εσωτερικό λέει τρέχουμε για 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, τρέχουμε για νέα προγράμματα σπουδών, τρέχουμε για ριζική αναμόρφωση του λυκείου, για μόνιμους διορισμούς, για πρόσβαση όλων στα σχολεία χωρίς αποκλεισμούς, για ενιαίο χώρο έρευνας και εκπαίδευσης, για ενίσχυση των βιβλιοθηκών, για αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που στέλνουμε από τη σημερινή συνέντευξη. Τώρα τρέχουμε. Να είστε καλά. Σε απευθείας συνδέσεις, κυρίες και κύριοι, με το